όπως γίνεται στο λεγόμενο integrated medicine τώρα σε διάφορες χώρες του κόσμου. Πολλοί του χώρου σας θα μείνουν απ' έξω, ξέρετε. Αυτό που μου κάνει εντύπωση όμως και πρέπει να το βάλω σε παρένθεση είναι ότι σήμερα έρχοντας εδώ και καταλαβαίνοντας τι εργασία γίνεται με το Υπουργείο Υγείας κτλ. Μου έκανε εντύπωση γιατί δεν με έχουν αποκαλέσει και εμένα να μπω και εγώ στη συζήτηση στον κάτω. Δεν μου έχουν προσκαλέσει μέχρι στιγμής. Ναι, και ένα παράπονο. Οπότε διαρωτιούμε ποιον είναι το κίνητρο αυτού. Γιατί δεν με έχουν προσκαλέσει να μπορώ και εγώ να δώσω μια άποψη. Τη στιγμή που ανήκω σε πολλούς συνδέσμους του εξωτερικού και στην Αμερική και στην Αγγλία και στην Ευρώπη και έναν περίπου ξέρω τι γίνεται όσον αφορά την νομοθεσία τουλάχιστον της εναλλακτικής ιατρικής, γιατί νομίζω θα ήταν μεγάλο λάθος να έχουμε μια ομάδα γιατρών που ουσιαστικά δεν γνωρίζουν και πολλά πράγματα για την εναλλακτική ιατρική να παίρνουν αποφάσεις για την εναλλακτική ιατρική. Όπως δεν θα ήταν σωστό μια ομάδα εναλλακτικών θεραπευτών να παίρνουν αποφάσεις για την κλασική ιατρική. Γιατί τι γνωρίζουμε εμείς για την κλασική ιατρική στο κάτω-κάτω. Οπότε πιστεύω ότι αν όλοι μας ανοίξουμε την καρδιά μας και αν όλοι μας είμαστε ειλικρινοί στην προσπάθεια να γίνει μια σωστή δουλειά για όφελος του ασθενή και όχι για προσωπικά συμφέροντα, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και τα προσωπικά συμφέροντα, βεβαίως είναι μια βιομηχανία και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Δεν λέω ότι είναι μόνο η κλασική γιατρική, πιθανόν να είναι και η εναλλακτική. Αλλά πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται σε έναν ανθρώπινο επίπεδο είναι να συγκεντρωθούμε, να ανοίξουμε την καρδιά μας και να μπορούμε να καθίσουμε γύρω από το τραπέζι, να συνεργαστούμε με ειλικρίνεια για να μπορούμε να βρούμε αυτήν τη γέφυρα που είναι σίγουρα προς όφελος του ασθενή. Για να δούμε αν θα καταφέρουμε σήμερα να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι διαφωνίες και πού συμφωνείτε. Κύριε Χατζικώστα, γιατρός ασκείται την ομοιοπαθητική. Υπάρχουν άνθρωποι που ασκούν την ομοιοπαθητική χωρίς να είναι τελειωμένοι γιατροί. Σαφώς ναι, συμβαίνει αυτό και είναι παράνομο να το δηλώσω ξεκάθαρα. Να πάω λίγο πίσω όμως αν με επιτρέπετε. Συμφωνώ απολύτως με όσα είχε μπει και ο συνάδελφος προηγουμένως, ο Βάσος Οικονόμου. Πρέπει πρώτιστα να έχουμε κατά νου το συμφέρον των πολιτών, την υγεία των πολιτών. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Και πρέπει να είναι πάνω από οποιοδήποτε, είτε συντεχνιακά είτε άλλα συμφέροντα, σαφώς. Αλλά όσον αφορά την ομοιοπαθητική, να πω λίγα πράγματα πώς λειτουργεί ένας γιατρός ομοιοπαθητικός. Όταν έρθει ένας ασθενής στο ιατρείο για να κάνει ομοιοπαθητική, πρέπει να του πάρουμε ένα ιατρικό ιστορικό καταρχήν. Αυτό για να το κάνει κάποιος πρέπει να έχει σπουδάσει ιατρική, όπως είναι φυσικό. Πρέπει να πάρει ένα ομοιοπαθητικό ιστορικό. Πρέπει να εξετάσει κλινικά τον άρρωστο. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι μπορεί να εξετάσει κάποιος τον άρρωστο ενώ δεν είναι γιατρός. Πρέπει να του γράψει πιθανώς κάποιες εξετάσεις ή να του κάνει κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις, όπως ένα καρδιογράφημα. Και να τις αναλύσει μετά. Να πάρει τα αποτελέσματα, να κάνει τη διαφορική διάγνωση και μετά να δώσει τη θεραπεία. Πιστεύω ότι κάθε νοήμων άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί ότι για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία σωστά, πρέπει το άτομο που εξασκεί την ομοιοπαθητική να είναι γιατρός. Yeah. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι εντελώς ανεύθυνο κάποιος που δεν είναι γιατρός, όσα πτυχία αν λέει και αν έχει, να εξασκεί την ομοιοπαθητική. Η ομοιοπαθητική είναι κλάδος της ιατρικής και στις πλείστες χώρες του κόσμου εξασκείται από γιατρούς. Υπήρχε μια περίοδος, μπορώ να πω, πριν αρκετά χρόνια, όπου υπήρξε μια αντιπαράθεση με την συμβατική, ας την πούμε, ιατρική. Αλλά αυτό δεν είναι παράξενο. Δεν πρέπει να μας ξενίζει, γιατί ακόμα και το γνωρίζει και ο αγαπητός Βάσος, ότι ακόμα και στις ίδιες ειδικότητες υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Πας σε κάποιον καρδιολόγο και σου λέει θα κάνεις αυτή τη θεραπεία. Ένας άλλος καρδιολόγος σου λέει θα κάνεις την άλλη θεραπεία. Ναι, ένας καρκινοπαθής συστήνεται από την Α κλινική στη Γερμανία την τάδε θεραπεία, από τη Β κλινική την άλλη θεραπεία. Αυτό είναι και που δηλώνει και τη ζωντάνια της ιατρικής, τα πάνταρή, όπως έλεγε και ο Ηράκλειτος. Μέσα στην ιατρική είναι φυσικό να υπάρχουν αντιγνωμίες και μέσα από τη σύνθεση και την πρόοδο προχωρούμε. Αν υπήρχε μαγική συνταγή, δεν θα είχε κανένας πρόβλημα. Η ομοιοπαθητική τα τελευταία χρόνια έχει
αρχίσει να παίρνει τη θέση που της αρμόζει δίπλα στις άλλες ιατρικές ειδικότητες. Mm-hmm. Σαφώς δεν λέμε ότι η ομοιοπαθητική τα θεραπεύει τα πάντα, έχει και η ομοιοπαθητική τα όρια και τα περιθώρια της. Μπορεί κάποιος ασθενής που κάνει ομοιοπαθητική θεραπεία να παίρνει και τα χημικά του φάρμακα χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα και υπάρχει, μπορώ να πω, αρμονικότατη συνεργασία τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο με πολλούς συναδέλφους διαφορών ειδικοτήτων. Και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Τώρα, η εναλλακτική ιατρική, υπάρχουν κάποιοι κλάδοι της που μέσα στα πλαίσια του καλώς νοούμενου well-being, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. μπορεί ναι, να εξασκείται και από μη γιατρούς. Όπως... Φέρτε μου παραδείγματα. Για παράδειγμα το μασάζ, ναι. Το σιάτσου μασάζ, το reflexology, ναι. Θα το έχετε ακούσει. Αρωματοθεραπεία. Πιθανώς και αρωματοθεραπεία. Ναι. Είναι θέμα συζήτηση όλα αυτά. Αλλά κάποιοι κλάδοι, όπως για παράδειγμα η ομοιοπαθητική, ή ο βελονισμός ή η βοτανοθεραπεία, είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει ιατρικό background. Είναι εντελώς ανεύθυνο και θέτουμε σε κίνδυνο την υγεία του κόσμου, εάν εξασκείται από άτομα που δεν είναι γιατροί. Κύριε Γεωργίου, άλλωστε, γι' αυτό υπάρχουν οι ιατρικές σχολές. Δεν μπορούμε να πάμε στον μεσαίωνα πίσω, όπου να αρχίσουμε να κάνουμε εκπτώσεις στην ιατρική. Να πω, τελειώνοντας, αν με επιτρέπετε, εμείς σπουδάζουμε 6 χρόνια ιατρική, 4 χρόνια ειδικότητα και άλλα 4 χρόνια την ομοιοπαθητική, δηλαδή σύνολο 14 χρόνια. Οι σχολές, στις οποίες θα αναφερθεί πιθανώς και ο κύριος Γεωργίου και που γενικώς υπάρχουν, mm-hmm. μιλούμε για 2 ή 3 χρόνια ή 4 χρόνια το πολύ. Όλα αυτά, όπου μέσα σε αυτά τελειώνεις, υποτίθεται, όχι μόνο ομοιοπαθητικός εντός εισαγωγικών, αλλά και αρωματοθεραπευτής και βοτανολόγος και βελονιστής και ριφλεξολόγος και το καθεξής. Δηλαδή αντιστοιχεί ένα μικρό κομμάτι στην ομοιοπαθητική. Mm-hmm. Νομίζω είναι το λιγότερο πέραν του όλου συμφέροντος των ασθενών και εξαπάτηση του κοινού να λέγεται ομοιοπαθητικός εντός εισαγωγικών ένας που τέλειωσε μια τέτοια σχολή και ομοιοπαθητικός χωρίς εισαγωγικά κάποιος που είναι, έχει το ιατρικό background. Μα γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς πήγαμε, παρόλο εγώ συνάντησα την ομοιοπαθητική όταν ήμουν τρίτο έτος ιατρικής. Θα μπορούσα να σταματήσω την ιατρική και να γίνω ομοιοπαθητικός εντός εισαγωγικών. Λέω, αλλά αυτό δεν θα ήταν σωστό για τους ασθενείς και για τον κόσμο. Γι' αυτό τέλειωσα την ιατρική, έκανα την ειδικότητά μου για να μπορώ να προσφέρω το καλύτερο στους ασθενείς μου. Πριν προχωρήσω στα θέματα έτσι περί νομοθεσίες και τι μέλη γενέστε και τον κύριο Νικολαίδη, συμφωνείτε κύριε Γεωργίου? Όχι βασικά, γιατί όταν κοιτάξουμε τι γίνεται σε άλλα μέρη του κόσμου, οι ομοιοπαθητικοί δεν πρέπει να είναι γιατροί, γιατί η φιλοσοφία της ομοιοπαθητικής δεν έχει καμία σχέση με την γιατρική. Είναι μια ενεργειακή γιατρική, πληροφοριακή γιατρική. Βεβαίως πρέπει να έχεις κάποιες γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας, παθολογίας κτλ. Αλλά στην εναλλακτική γιατρική τα καλύπτουμε αυτά. Και εγώ μέχρι νεκροψίες έχω κάνει στην ανατομία, φυσιολογία κτλ. Εργαστηριακές μελέτες όπως έχουν κάνει οι γιατροί. Οπότε ας μην νομίζουν οι γιατροί ότι μια σωστή σχολή, δεν μιλώ για τα σεμινάρια τώρα, μιλώ για μια σωστή σχολή, βεβαίως καλύπτουν σε αρκετόν βάθος την ανατομία, φυσιολογία, παθολογία, βιοχημία και ούτω καθεξής. Δηλαδή τον πρώτο χρόνο. Θα το δούμε, θα μπούμε και στη λεπτομέρεια.